Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας». Εμείς και εσείς, εσείς και εμείς αυτή την ώρα από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΙΚ. Από καρδιά σας ευχαριστούμε που συντονίζεστε μαζί μας. Απολογούμαστε για την ασυνέπειά μας. Βλέπετε, δεν μας παρέδωσαν στην ώρα τους και έτσι δεν μπορούσαμε να βγούμε ούτε κι εμείς στην ώρα μας. Ευχαριστούμε για τη δική σας συνέπεια που περιμένετε στις 2.30 για να είμαστε στον αέρα και να είστε πάντοτε καλά. Σήμερα θα κάνουμε μία βόλτα στις κατεχόμενες περιοχές. Στις κατεχόμενες περιοχές. Τις όμορφες περιοχές αυτού του τόπου, με το φωτογραφικό φακό αυτή τη φορά. Είναι φωτογραφίες εξαιρετικές. Εγώ θα έλεγα φωτογραφίες που μπορούν επίσης να βραβευτούν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα το διαπιστώσετε κι εσείς στη συνέχεια. Μέσω Skype πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Μιχάλη τον Γεωργιάδη, σκηνοθέτη και παραγωγό. Αυτή τη φορά θα έλεγα και φωτογράφο. Μιχάλη, μου σε χαιρετώ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, σας χαιρετώ. Όλα καλά. Εκτός από την εικόνα, εγώ βλέπω ότι στέλνω καλή εικόνα και δεν βλέπω να είναι σωστή εικόνα, κάτι λάθος γίνεται. Δεν πειράζει, ίσως η τεχνολογία, ίσως λίγο καιρός, ίσως λίγο όλα μαζί. Ο κορονοϊός, έχεις και τη λεπτομέρεια σε ό,τι αφορά το να είναι όλα τέλεια ως σκηνοθέτης και ως παραγωγός. Σημαντικό και ουσία όμως είναι το εξής. Σε ευχαριστώ πολύ που μου απέστειλες 68 τόσες φωτογραφίες, τις οποίες όσες προλάβουμε σήμερα θα δούμε, γιατί έχουμε ήδη χάσει 6 λεπτά από την εκπομπή. Και σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνοντας αρχή, πριν δούμε την πρώτη, ήταν από τις κινηματογραφήσεις που έκανες παράλληλα ή μία μέρα ή κάποιες μέρες ή κάποιους μήνες ή εβδομάδες είπες ότι θα τις αφιερώσεις με μία φωτογραφική μηχανή στα κατεχόμενα για να απαθανατίζεις τις στιγμές? Όχι, πολλές φωτογραφίες είναι από την αρχή που ανοίξα τα οδοφράγματα, όπου μαζί με τη φίλη μου την Ανάτη Μαραγκού ξεκινήσαμε μια περιδιάλαση στα κατεχόμενα της. Εγώ γνώρισα την περιοχή Μόρφου, σαν παροσόλησα που ήταν του Μόρφου τότε για εκείνη ήταν μακριά, και εκείνη μου γνώρισε την περιοχή Ιδαλοχώς του Καρπασίας κλπ. Και μαζί γνωρίσαμε και την Κερίνια, το Μεταδάχτυλο, έγινε και ένα βιβλίο τότε το Άποψη Γης. Αλλά έχει και φωτογραφίες που είναι από τότε μέχρι σήμερα, που λόγω των ταινιών που κάνω, όπως ξέρεις, βγάζω και φωτογραφίες. Βέβαια. Εκμεταλλεύεσαι το γεγονός ότι βρίσκεσαι εκεί, κάνοντας παράλληλα αυτή τη δουλειά και απαθανατίζεις και τη στιγμή. Εκπληκτικές φωτογραφίες, δεν με άκουγες στη στιγμή που ενωνόμασταν. Είπα ότι είναι φωτογραφίες που επιδέχονται βραβεία πολλά. Μιχάλη, και δεν υπερβάλλω, θα το διαπιστώσουν και οι φίλοι τηλεθεατές κατά τη διάρκεια της πορείας. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ωραία. Πάμε να δούμε την πρώτη. Παρακαλώ, έχει την καλοσύνη στο κοντρόλ. Πού βρισκόμαστε εδώ, Μιχάλη? Η πρώτη φωτογραφία δεν μπορούσε να είναι οτιδήποτε άλλο, εκτός από του Μόρφου. Αυτή η εικόνα είναι πριν 2 χρόνια περίπου, όταν ερχόμενος από το περβόλι του πατέρα μου, ναι, Μακαρίτη στο Σιδιαροχώρι, είδα αυτή τη σκηνή, όπου για μένα είναι όλη η ζωή μου. Είναι όλες μου οι αναμνήσεις, είναι όλες μου οι μυρωδιές, οι γεύσεις. Μάλιστα. Δεν μπορούσα να ξεκινήσω με οτιδήποτε άλλο. Ναι, σε καταλαβαίνω από αυτό. Από αυτό το χρυσό χρώμα από κάτω έχουμε όλοι μεγαλώσει σαν καρπός. Ναι. Τον κόπο του πατέρα και της μητέρας για να μας κάνουν ανθρώπους. Καλή τους ώρα εκεί που είναι. Ναι. Και τι εκπληκτική φωτογραφία, ο χρωματισμός, το γκρίζο του ουρανού, το πράσινο των δέντρων, το πορτοκαλί των πορτοκαλιών και το πιο ελαφρύ πράσινο του χώματος κάτω, της γης. Πραγματικά. Ναι, ναι. Ένας εκπληκτικός συνδυασμός. Αυτή η φωτογραφία πριν από λίγα χρόνια ή φέτος? Πριν δύο χρόνια περίπου. Ναι. Πριν 2 χρόνια, μάλιστα. Στην επόμενη, παρακαλώ. Η μόνη διαφορά που δεν φαίνεται, ναι, είναι ότι. Η μόνη διαφορά είναι ότι τα πορτοκάλια δεν είναι τόσο καλά όπως ήταν το 1973. Ναι, γιατί χρειάζονται και φροντίδα και όλα τα συναφή. Εδώ που είμαστε, ποιος είναι αυτός ο υπέροχος κάμπος? Εδώ είναι ένας κάμπος ο οποίος, παρόλο ότι 18 χρόνια του Μόρφου ήταν δίπλα μου, μια περιοχή στην οποία δεν περνούσαμε συνήθως. Είναι μεταξύ του χωριού Καπούτη, Δικαιωρίους, και αν θέλεις προς την περιοχή του παλιού δρόμου πάει προς τη μύθη του. Μάλιστα.
Και αντιλαμβάνομαι ότι είναι μήνας Φεβρουάριος, ε? Κάπου εκεί, Φεβρουάριος, Μάρτιος, ναι. Ναι. Έχει σημασία να πω ότι ναι. Στου Μόρφου οι Τούρκοι ναι. μπήκανε από αυτή την περιοχή, δηλαδή μπήκανε ερχόμενοι από τη Λευκοσία, ναι. Μπήκαν φυγιά, κυρά και πέρασαν μέσα από τέτοιες περιοχές. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι περιοχή μεταξύ φυγιάς, κυράς και καμπουτιού, κάπου εκεί. Μάλιστα. Στην επόμενη παρακαλώ. Αυτός είναι ο πενταδάχτυλος. Αυτός είναι ο πενταδάχτυλος από τα πρώτες φορές που πήγα, όπου είχα πάθει την πλάκα μου, διότι το πενταδάχτυλο εγώ το είχα μέχρι τα 18 μου γνωρίσει μόνο από πώς τον εβλέπαμε από τον Μόρφου ή πώς τον εβλέπαμε αν πηγαίναμε κατά εκδρομή προς την Κερίνια. Ναι. Όταν όμως πήγα πάνω, μαγεύτηκα, ερωτεύτηκα τον πενταδάχτυλο, θύμωσα, λυπήθηκα. Και αυτό είναι μια φωτογραφία δύσης του ηλιού. Η κάμερα βλέπει προς τη δύση. Είναι ώρα ηλιοβασιλέματος. Είναι το, ναι, ακριβώς. Είναι στον πενταδάχτυλο στην ορασιό και φωτογραφίζω αυτό το χαρακτηριστικό λόφο που είναι τα πέντε δάχτυλα. Τα πέντε δάχτυλα. Που είναι το όνομα διόρωσιν. Πάρα πολύ κοντά. Είσαι σε πολύ κοντινή απόσταση εδώ, Μιχάλη. Από εκεί, η φωτογραφία φύγει από αυτόν τον λόγο με τα πέντε δάχτυλα περίπου 500 μέτρα. Και λίγο πιο πίσω είναι και η επόμενη, παρακαλώ, αν έχει την καλοσύνη. Μάλιστα. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της μέρας. Είναι ακριβώς από την άλλη πλευρά, δηλαδή η κάμερα βλέπει προς Ανατολάς. Ναι. Είμαι πάνω στην οροσιδά του πενταδαχτύλου, περίπου λιγότερο από ένα χιλιόμετρο, λιγότερο, 500 μέτρα. Ναι. Και βλέπω προς Ανατολάς. Και βλέπεις επίσης και προς Ανατολάς, αλλά και από τη δεξιά μεριά του πενταδαχτύλου, αυτού του λόφου, με τα πέντε δάχτυλα, είναι η νότια μεριά του νησιού. Δηλαδή, ουσιαστικά ναι. είσαι πίσω από τον πενταδάχτυλο, όπως τον βλέπουμε εμείς από τις ελεύθερες ναι. περιοχές. Ναι, ναι, ναι. Ε? Είμαι λίγο πίσω, βέβαια, ακριβώς. Ναι. Γιατί κάποιος θα διερωτάται, μα δεν είναι καθόλου ψηλός. Εμείς τον βλέπουμε τεράστιο. Πώς είναι ναι, το. Ναι, εσύ ναι. είσαι από πίσω και είσαι στην κορυφή του. Εμείς βλέπουμε από την μπροστινή μεριά όλο αυτό το ύψος. Το οποίο δεν Μάλι. Υπάρχει στην πίσω μεριά. Ε? Ναι. Και είναι ακριβώς, και εκπληκτικό ακριβώς. το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη αυτά τα πεύκα. Όσα δεν κάηκαν ναι. και όσα δεν έκαψαν. Ναι. Βλέπω ότι φύτεψαν κάποια άλλα. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Στην επόμενη. Επίσης ο πενταδάχτυλος είναι από πιο μακριά λοιπόν, και πιο δυτικά, ε. Είναι τώρα, βλέπω προς δύση. Ναι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ όταν είδα αυτή την εικόνα στη ζωή μου για πρώτη φορά και ναι. το φωτογράφησα αυτό που βλέπουμε, είπα ότι είναι ένα από τις πιο ωραίες περιοχές του κόσμου. Α, ναι, αυτό πράγμα. Που βλέπουμε. Ναι. Δηλαδή... Αυτό το πράσινο και αυτή η θέα δεξιά, η θάλασσα της Κερίνιας ναι. και στο βάθος, το τέρμα του πενταδαχτύλου που σβήνει στον Κορμπακίδη ναι. Είναι εκπληκτικό. Μάλιστα. Δηλαδή ουσιαστικά βλέπεις προς δυσμάς. Ακριβώς. Αυτό που βλέπουμε είναι η δύση. Δηλαδή από εκεί μεριά είναι η δεξιά είναι η Κερίνια και Μάλιστα. προς το βάθος ο Κορμπακίδης. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Εκπληκτική, υπέροχη φωτογραφία. Πόσο καιρό χρειάστηκε, και αν θέλεις να διαφοροποιήσω λίγο την ερώτηση, πόσος χρόνος χρειάστηκε για να κάνεις την επιλογή, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι μόνο 68 οι φωτογραφίες, είναι χιλιάδες. Φωτογραφίες είναι 15.000. 15.000, μάλιστα. Είναι εκπληκτικό αρχείο όμως. Πρέπει να σου πω ότι μόλις μου είπες, μόλις που εγκάσαμε για το θέμα, ναι. Δεν μου έφαγε περισσότερο από μια ανάμιση ώρα. Α, για να επιλέξεις. Και πρέπει να σου πω ότι αυτό είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Ναι. ναι, αλλά υπέροχη σταγόνα. Η επόμενη φωτογραφία με συγκλονίζει, παρακαλώ. Εξήγησε λοιπόν, μας. Εδώ είναι η επίσκεψη με τρεις ιερωμένους. Ναι. Μία μοναχή και δύο μοναχούς. Είναι μια μοναχή, ναι. ένας δεσπότης και ένας μοναχός. Μάλιστα. Λοιπόν, και είμαστε, πού... ακριβώς, ναι. είμαστε ακριβώς πίσω τους, δηλαδή, μπροστά μας, ναι.
Είναι ο πενταράκτυλος ο οποίος δεν φαίνεται. Ομίχλη. Μέσα στο σύννεφο. Μάλιστα. Θυμούμαι ότι έβρεχε, ψηλόβρεχε την ίδια ώρα. Εκπληκτική φωτογραφία. Του συνάντησες εκεί ή πήγαν μαζί σου? Μαζί, είμαστε μαζί. Ήσασταν μαζί για κάτι, για τα γυρίσματα? Όχι, είμαστε μαζί, είχαμε κοινή ανάγκη να επισκεφτούμε τα κατεχόμενα και για μένα η περίοδος αυτή ήταν μάθημα ιστορίας της Κύπρου. Μάλιστα. Στην επόμενη φορά. Δηλαδή από τη μια είχα την άλλη μαραγκού, αρχαιολόγο, ιστορικό κλπ. Και από την άλλη αυτούς τους ιερωμένους. Ο πενταδάχτυλος στο σχήμα που εμείς γνωρίζουμε από μακριά. Τώρα η φωτογραφία αυτή, ναι, είναι από το. Ξέρεις, ο πενταδάχτυλος που έχει τα πέντε δάχτυλα, ναι, δεν είναι πάνω στην οροσειρά πενταδάχτυλου. Είναι ένα κομμάτι πιο πίσω. Είναι ένα κομμάτι προς την Κερίνια. Μάλιστα. Βλέποντας από τη Λευκοσία δηλαδή, το οποίο δεν φαίνεται για κάποιον που δεν επισκεφτήκε την περιοχή. Ναι, και δεν την γνωρίζει. Νομίζω ότι είναι η οροσειρά και συνεγύρνη. Όχι, είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι πιο πέρα από την οροσειρά του πενταδάχτυλου. Εδώ είμαι πάνω στο πενταδάχτυλο την οροσειρά και βλέπω απέναντι από το πενταδάχτυλο. Μάλιστα. Και η επόμενη φωτογραφία εκπληκτική και συγκλονιστική. Πού είμαστε? Λοιπόν, εδώ είναι στις περιοχές μου. Ναι. Είναι για αυτούς που ξέρουν, είναι το Καραμοστάσι. Και αυτή εδώ ήταν εκεί οι συνοδομητές γραμμές ενός τρένου που έφερνε το χαρκό από τη Σκουριώτισσα με μια επεξεργασία που έγινε εκεί δίπλα στο Καραμοστάσι και εδώ μετέφερναν μέσα από μικρά βαγονάκια σε βάρκες πιο μεγάλες και οι βάρκες έπαιρναν το χαρκό σε πλοία που περίμεναν μέσα στο πέλαγος. Εδώ είναι βομβαρδισμένο αυτό. Μάλιστα. Από το 1974 βομβαρδίστηκε. Εδώ, για πολλούς που θυμούνται, η θάλασσα πριν το 1974, λόγω αυτής της επεξεργασίας του βαλκού, ήταν κόκκινη. Μάλιστα. Και θυμάμαι που μας πήραζε ο πατέρας μου ότι εκεί που ήταν ο αφρός ήταν σαν το κατρίφι. Λοιπόν, επίσης εδώ αυτή η γέφυρα έχει μια ιστορία. Ναι. Δεν είναι γέφυρα, είναι μια πλατφόρμα, θέλεις, με σιδηροδρομική γραμμή πάνω. Ναι. Εδώ κάηκε, αφού βαρδίστηκε και σκοτώθηκε και ο χωριανός μας τότε, το 1963-64, Άντης Φιλίδας, βαρδίστηκε ένα μικρό στρατιωτικό του ναυτικού, του πολεμικού ναυτικού και χάσαμε, ήταν η πρώτη τραγωδία που θυμάμαι εγώ το 1963-64, όταν ήμουν 8 χρονών, έχασα ένα γείτονα και έναν πολύ γνωστό γορφίδι, τον Άντη Φιλίδα. Και αιώνια μνήμη του. Η επόμενη φωτογραφία είναι η απόλυτη σιωπή. Αυτή είναι... Εγώ έτσι θα τη χαρακτήριζα, δεν ξέρω εσύ. Είναι ένα πρώην στρατόπεδο στην περιοχή της Αυσιθιώτισσας, η οποία είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία εκκλησία, μοναστήρι, ναι, όπου δίπλα στρατοδεύεσαν διάφορες ομάδες στρατού, ναι, μέχρι και ήταν και το 1963-64 που είστε η Μεταρχία. Ένα από τα στρατόπεδα της Μεταρχίας ήταν κάπου εδώ και μετά όταν έφυγε η Μεταρχία ήταν εδώ κάποια τάγματα του εισαιρετικής φρουράς. Η θέα είναι, βλέποντας κάτω, είναι η περιάδα της Λευκοσίας βασικά, είναι από το πενταδάκτυλο και στο βάθος, μέσα στην Ομίχλη, είναι η Λευκοσία. Μάλιστα. Δηλαδή φανταστείτε το σκοπό το 1973 που τι θέα είχε, τι ακούσματα είχε και κάτω από αυτά ήταν η περιοχή όπου ήταν η Κυθρέα και δεξιά ήταν τουρκοκυπριακά χωριά, όπως είναι το Μπογάτι, της Κερίνιας το λεγόμενο κλπ. Υπέροχα. Στην επόμενη παρακαλώ.
Και αυτή η εκπληκτική, αυτός ο βράχος πού βρίσκεται, αλήθεια, σαν να έπεσε από κάπου. Ναι, αυτός είναι ο Κοτσινόρωτσος. Μάλιστα. Πήρα την φίλη μου την Άλλα τη Μαρακούνα, είμαστε μαζί εκείνη την ημέρα. Ναι. Λοιπόν, βρίσκεται στις αρχές της Καρπαθίας. Γι' αυτό και η θάλασσα στο βάθος. Η θάλασσα που φαίνεται στο βάθος, είναι της Καρπαθίας. Στα δεξιά. Όχι, δεν είναι θάλασσα. Δεν είναι θάλασσα. Τι είναι? Είναι, βρισκόμαστε τώρα στο σβήσιμο του Σωροσυράς Πενταλακτήλου προς το Καρπάθι, προς την Καρπαθία, και απέναντι είναι, πίσω από αυτό που βλέπεις, είναι η θάλασσα, η βόρεια θάλασσα αυτής της Κερίνιας, αλλά δεν φαίνεται θάλασσα. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη. Εδώ που είμαστε. Εδώ είμαστε στην πέτρα του Λιβνίτη. Μια πέτρα που εμείς οι μορφίτες τη βλέπαμε μέχρι το 1974 από μακριά, αλλά δεν μπορούσαμε να τη δούμε. Μάλιστα. Όπως και οι κάτοικοι της Πηλυρίας πάλι τη βλέπανε από μακριά και δεν μπορούσαμε να την επισκεφτούμε, γιατί ήταν, η περιοχή Λιβνίτη ήταν από τους φύλακες, ναι, των Τουρκοκυπρίων τότε. Ναι, ήταν τουρκικός φύλακας. Αυτό εδώ το κάναμε αμέσως, μόλις αντίξαμε το πράγμα με την Άντρα Μαραγκού, το επισκεφτήκαμε και πήγαμε εντελώς κοντά. Τώρα αν προσπαθήσεις να πάεις, απαγορεύεται, διότι είναι στρατιωτική. Τότε εμείς δεν ξέρω πώς τα καταφέραμε, δεν είχαν προλάβει να το κλείσουν. Και φτάσατε και μέχρι. Και πήγαμε πάρα πολύ κοντά. Τι υπέροχα τυρκουάς χρώματα και εναλλαγές χρωμάτων του γαλάζιου της θάλασσας. Και επίσης εδώ, πάνω σε αυτόν τον λόφο, έχουν γίνει ανασκαφέ. Αν δεν κάνω λάθος από σφυρική αποστολή, ναι, δεν είμαι αρχαιολόγος να πω ακριβώς, αλλά είναι ολυθική, παλαιολυθική εποχή. Μάλιστα. Πάνω σε αυτόν τον λόφο. Στην επόμενη, ο Σάνα είναι μια μορφή και στέκεται και κάπου κοιτάει αυτός ο βράχος. Τουλάχιστον αυτό εγώ βλέπω πίσω από τον ήλιο. Εκεί λέγεται τα Λιθάρκα. Τα Λιθάρκα. Τα Λιθάρκα είναι πάλι στο σβήσιμο της Οροσυράς Πενταλακτήλου προς την Καρπαθία. Μάλιστα. Είμαστε μέσα στην Καρπαθία. Δηλαδή πίσω από αυτό προς το βάθος είναι ο δρόμος που πάει προς τον Απόστολο Ανδρέα και αριστερά είναι η θάλασσα της Κερίνιας. Η θάλασσα της Καρπαθίας, η βόρεια. Μάλιστα. Η επόμενη που είναι και τι βλέπουμε πάνω-πάνω εκεί ψηλά? Στον ίδιο περίπου τόπο, όπως φαίνεται όμως από τον δρόμο, τον βόρειο δρόμο που πάμε από Κερίνια προς Απόστολο Ανδρέα. Μάλιστα. Η επόμενη φωτογραφία είναι και λίγο τρομακτική, αλλά και συναρπαστική. Σαν να είναι κάποιο αρχαίο λιθικό ζώο κάποιας άλλης εποχής. Ναι, είναι μια προϊστορικό. Ένα πολυθωμένο αφέλης τέας. Ναι. Πού βρίσκεται λοιπόν, αυτό, σε ποια πλαγιά? Εδώ βρισκόμαστε στην περιοχή Λαπίθου Καραβά. Α, Λαπίθου, κάλιστα. Λοιπόν, είναι λίγο πιο κάτω και κάπου εδώ, σε αυτή την περιοχή, αν δεν κάνω λάθος, έπεσε και ένα αεροπλάνο 4-5 χρόνια πριν την εισβολή, γύρω στο 70. Ένα εμπορικό αεροσκάφος. Όχι. Τι? Ένα αιγυπτιακό, ναι, αιγυπτιακό επιβατικό. Ναι, εμπορικό. Ενώ... έκανε λάθος. Ναι. Ναι, ένα αιγυπτιακό εμπορικό αεροσκάφος. Ναι. Υπάρχουν τα πλάνα σε ασπρόμαυρο στο αρχείο του ΡΙΚ, τα οποία είναι και ψηφοποιημένα, Μιχάλη. Και είναι ο αείμνηστος Δημήτρης Ανδρέου, που πήγε και κάλυψε το γεγονός της πτώσης του εμπορικού αεροσκάφους, όπου υπήρχαν και θύματα. Μάλιστα. Μάλιστα. Στην επόμενη, παρακαλώ. Εδώ. Η άνοιξη στο αποκορύφωμά της. Εδώ είναι η ομορφιά της βόρειας πλευράς του Πενταλακτήλου. Μάλιστα, από την πίσω μεριά δηλαδή της Κερίνιας. Εδώ είμαστε πάλι πολύ κοντά στο βάθος του Άγιου Συναρίων. Μάλιστα. Εδώ ύψος με αυτό που βλέπεις. Από τη βόρεια μεριά όμως, δηλαδή κατεβαίνουμε προς τα κάτω προς Κερίνια, ναι. Ακριβώς. Προς Καραβά. Ακριβώς. Μάλιστα. Προς Καραβά, ναι, ακριβώς. Θεωρώ αυτή την περιοχή μαγευτική. Από τις πιο όμορφες περιοχές, ναι, πράγματι. Η επόμενη λίγο περίεργη δεν την κατάλαβα. Το σκυλάκι αντελήφθηκα. Πού είναι όμως αυτό, λοιπόν, το σκυλάκι?
Λοιπόν, εδώ δυστυχώς είναι κάτι που μας πλήγωσε, μας θύμωσε, είναι ο τάφος του Αποστόλου Βαρνάβα. Και αυτό το άσπρο που φαίνεται είναι ένα σκυλάκι που κοιμάται στην τροχιά του τάφου. Δεν πειράζει. Το σκυλάκι δεν έχει πρόθεση ούτε να προσβάλλει τα θεία, ούτε να δείξει την ασέβειά του. Μάλλον την επιβίωσή του. Κάποιοι άλλοι θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικοί με αυτά τα θέματα. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Στην επόμενη παρακαλώ. Εδώ είναι μοναστήρι. Αυτό εδώ ήταν μια έκπληξη για μένα, γιατί δεν γνώριζα ότι υπήρχε δίπλα από του Μορφού, την περιοχή Κυράς Φιλιάς, ναι, ένα παλιό μοναστήρι με, του Αγίου Γεωργίου του Οριάτη. Μάλιστα. Που έρχεται από τη λέξη όρος, από όρια. Όρος. Μάλιστα, από τα όρια. Ή όρος ή όρια. Διότι είναι τον καιρό των Ακριτών αυτό εδώ. Μάλιστα. Και είναι σε ένα ολοπέδιο πάνω από την Κυρά, όπου είναι βασικά ένα, θέλετε εδώ πράσινο, αλλά αυτό που βλέπετε, ναι, είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της περιοχής. Κατά τα άλλα είναι ένα ξερό, άγωνο μέρος. Μάλιστα. Και όμως, για κάποιον παράξενο λόγο που μου έκανε εντύπωση, μέσα σε αυτό το πράσινο που βλέπετε, έχει πηγή νερού και τρέχει. Βέβαια. Παράξενο δεν είναι, τίποτα τυχαίο δεν είναι, ούτε όταν είναι κοντά σε ιερούς χώρους τα πράγματα είναι τυχαία. Είμαι σίγουρος, εσύ θα το έχεις διαπιστώσει και από τις κινηματογραφίες τις πολλές. Στην επόμενη παρακαλώ, που είναι επίσης εκπληκτική, τι είναι αυτός ο ουρανός, ο μοναδικός. Αυτό εδώ ήταν μια επίσκεψη που πήγα προς την Καρπαθία πάλι, είναι ο Άγιος Φίλωνας. Ο Άγιος? Φίλωνας. Ο Άγιος Φίλωνας. Μάλιστα. Είχε ένα εκπληκτικό ουρανό εκείνη την ημέρα, είναι δίπλα ακριβώς από την θάλασσα. Για μένα αυτοί οι τόποι ήταν άγνωστοι μέχρι τα 18 μου το 1974 και τα γνώρισα μετά που ανοίξαν τα δοφράγματα και αντιλαμβάνεσαι ότι ο έρωτας για την Κύπρο, βέβαια, για την πατρίδα μας, τότε ολοκληρώθηκε, βέβαια, όταν την γνώρισα όλοι. Και πώς και έτυχε ο Άγιος Φίλωνας να είναι άθικτος και να υπάρχει και ο Σταυρός, ή ήταν στα πλαίσια αναπαλαίωσης στην προσπάθεια που γίνεται για την αναπαλαίωση? Δεν νομίζω να ήταν τότε αναπαλαιωμένος ο ναός, όμως ήταν από τους λίγους ναούς που ευτυχώς... Που τους ξέφυγε. Και τους ξέφυγε, ναι. Ξέρετε, εξαρτάθηκε πολύ από τους κατοίκους της περιοχής. Να προστατεύθηκε, εννοείς. Ναι, έχει κατοίκους οι οποίοι δεν είχαν λόγους να εκδικούν. Βεβαίως. Και σέβονταν κιόλας. Άλλωστε, και πολλοί Τουρκοκύπροι φρόντιζαν ναούς για αρκετό χρονικό διάστημα μετά το 1974. Και κρατούσαν και τα κλειδιά τους. Ναι. Έχω μαρτυρίες καταπληκτικές, ας πούμε, από την περιοχή. Ναι. Ιδιαίτερα στον Απόστολο Ανδρέα. Ακόμα και σήμερα έρχονται ζευγάρια από την Τουρκία. Ναι. Μετάμα να τους βοηθήσει ο Απόστολος Ανδρέα να γεννήσουν. Μάλιστα. Άρα αυτό επηρεάζει, ναι, πάρα πολύ την όλη κατάσταση στην περιοχή. Μάλιστα. Μάλιστα. Και η επόμενη εκπληκτική, πού είναι Κερινιά. Αυτός είναι ένας ναός, δηλαδή είναι η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Κερινιά. Μάλιστα. Και όταν πήγα για πρώτη φορά εκεί και περπατούσα, σαν άνθρωπος που έβλεπα πολύ τηλεόραση και επηρεαζόμουν πριν το 1974 από τους μετέπειτα συναδέλφους μου του κινηματογραφικού συνεργείου στο ΙΚ, και έβλεπα έτσι το κυβατέρ ακτινά της Κερίνιας, γιατί τότε θυμάμαι ο Γιώργος Σολανίτης, Θεό Παγανίσιτο, ο Άντρος ο Τζεμπίλας, ο Στέλιος ο Τσίγκης, ο Ιασεμίδης. Μάλιστα. Και ο Άντρος ο Θεοδόρου και λοιπά, ο Πάνος ο Γεωργίου. Όλοι αυτοί είχαν μια αγάπη για την περιοχή, Πέλα Παΐρης, Κερίνιας και λοιπά. Είχαν γίνει πολλά το κυβατέρ για την περιοχή και ήταν μια γωνιά που την έβλεπα πάντα και μου άρεσε. Μάλιστα. Λοιπόν, και το γύρευα πάντα αυτό το πλάνο και το ανακάλυψα και την έβαλα συνειδητά για να αναφερθώ και να τιμήσω και να τιμήσω, ναι, τους πρώτους δασκάλους. Μάλιστα. Και η επόμενη άκρος τιμητική, βέβαια, είναι ένας ναός ο οποίος συντηρείται για άλλους σκοπούς, ως μουσείο, δίνεται η δυνατότητα για κάποιες λειτουργίες, είναι ο Άγιος Μάμας. Είναι ο Άγιος Μάμας. Όταν πήγα επίσκεψη, άψαμε το σκηνιατό και όλος αυτός ο καπνός γέμισε την εκκλησία και ξαφνικά είναι αυτό το μαγικό με το φως
και το φωτογράφησα. Ο Άγιος Μάμας, αντιλαμβάνεστε, είναι μια ιστορία για τους Μουσίδες και όχι μόνο. Πόσες μνήμες έχω από αυτό, θυμάμαι το κατηχητικό, θυμάμαι τον Μητροπολίτη Κυρινίας, τον Κυπριανό με τους, με τους λόγους του για την Ένωση της Κύπρου και μόνο Ένωση. Θυμάμαι τον μετέπειτα και πρώτο Μητροπολίτη Μόρφου τον Χρύσαρθο, ο οποίος δεν πρόλαβε να ζήσει και να προσφέρει όσα θα ήθελε, γιατί διορίστηκε μόνο ένα χρόνο πριν το φύγουμε από τον Μόρφου. Αυτά. Μάλιστα. Και η επόμενη επίσης είναι από τον ίδιο ναό, έτσι. Μιχάλη. Είναι ο Άγιος Μάμας ήταν είναι αυτή Αγία Τράπεζα. Η Τράπεζα. Ναι. Όπως τη βρήκα το 2003, όταν ακόμα δεν είχαν αγγίξει τίποτε. Δηλαδή έτσι το άφηκε ο ιερέας Αρτέλης ή ο επίτροπος που έκλεισε για τελευταία φορά την εκκλησία και έφυγε. Και το βρίσκω έτσι πολύ συγκινητικό, γιατί έτσι θυμάμαι την Αγία Τράπεζα στον Άγιο Μάμα του Μόρφου. Εξίσου συγκινητική και η επόμενη φωτογραφία σε ένα άλλο φόντο και κάπου μακριά, ένα ξοκλήσι. Λοιπόν, εδώ είναι ένα μικρό ξοκλήσι της Παναγίας της Άπατης. Της Παναγίας της Άπατης. Άπατης. Απάτητης. Της Απάτητης, της Άπατης. Αλφα, πι, αλφα, ταφ, ήτα. Άπατης, μάλιστα. Πού βρίσκεται? Εντάξει, βρίσκεται μέσα στο Πεντελάχτυλο. Σφινωμένη. Κοντά στη Χαλεύκα. Κοντά στο Αρμένο Μονάστερο, κοντά εκεί, σε αυτή την περιοχή. Άγιο Αμβρόσιο, βόρεια του Αγίου Αμβροσίου. Μου άρεσε εκείνη τη φορά η ατμόσφαιρα όλη αυτή που βλέπεις. Ήταν της πάλι με ομίχλη. Δυστυχώς όταν πήγαμε μέσα ήταν δεν υπήρχε τίποτα, μέσα είναι μια άδεια κλπ. Παραξένο είναι να ήταν. Ναι. Μάλιστα. Στην επόμενη παρακαλώ, πίσω από τα τζάμια. Λοιπόν, είμαι μέσα στον Άγιο Μάμα, είμαι πάνω στα κατηχούμενα του γυρεκονίδη του Αγίου Μάματος. Ναι. Βλέπω τη δύση του ήλιου και αριστερά η νέα μουσουλμανική τζαμί που δεν έχει καμία σχέση ούτε με τους τουρκοκυπρούς που εμείς χρησιμοποιούμε. Μα δεν έχει, μα βέβαια δεν έχει. Όταν ο κύριος... Δεν έχει αυτό το πράγμα. Ναι. Όταν ο Δόκτωρ Σαββίδης ήταν εδώ στο στούντιο και μας αναέλυε την ισλαμοποίηση των κατεχομένων και τη δημιουργία των τεμένων άλλου τύπου που δεν έχουν καμία σχέση με του τουρκοκυπριακού τύπου τεμένοι που υπήρχαν και υπάρχουν, είναι όντως αυτό που λες. Την επόμενη παρακαλώ. Εδώ πιο είναι εξοκλήσει και αυτό ερυπωμένο ή είναι σπίτι? Όχι. Αυτό έφατα νιάτα μου να το ανακαλύψω γιατί έχω παιδικές αναμνήσεις. Ναι. Είναι στην περιοχή μεταξύ Καπουτίου και Διορίου. Καπουτίου στο, και? Το δάσος εκεί. Και αυτό ήταν ο βασικός σταθμός. Ναι. Που το θυμάμαι να το λέει ο πατέρας του Μαγαρίτης, το Χατζί Παϊράμ. Μα, το Χατζί? Χατζί Παϊράμ. Παϊράμ. Παϊράμι. Μάλιστα. Παϊράμι. Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί η περιοχή ήταν αυτός ο δασικός σταθμός, όμως έμαθα ότι εδώ βομβαρδίστηκε ο τόπος. Ναι. Και ο λόγος που δεν το έβρισκα εύκολα είναι ότι εδώ ήταν καταπράσινο. Μάλιστα. Ήταν σκοτμένο κάτω από τα δέντρα. Και τώρα είναι μόνο τώρα... Ναι. Δύο-τρία αριστερά-δεξιά. Στην επόμενη. Εδώ. Η Αγία Σοφία, η οποία δεν σημίζει τίποτα από Αγία Σοφία του παρελθόντος. Ναι, είναι τζαμί. Πρέπει να σου πω ότι ο λόγος που την έβαλα, ναι, είναι ότι θυμάμαι όταν μπήκα μέσα, ναι, μου έκανε εντύπωση ο Τούρκος, όχι ο Τουρκοδίπιος, ο Τούρκος που μας άνοιξε και μπήκαμε μέσα, ναι, και μας άνοιξε και είδαμε και κάτω από τα χαλιά και ότι εδώ είναι χαμένος ο τάδε κλπ. Και ήταν, έμαθα ότι το πρώτο εκεί χτίσμα ήταν Ορθόδοξη Εκκλησία. Μάλιστα. Τι επιβλητικός ναός όμως και πόσο, ναι, υπέροχος, ναι, θα ήταν πριν την, ναι, μετατροπή του, ναι, σε τζαμί. Παρόμοια είναι και ο Άγιος Νικόλαος στην Αμόχωστο. Στην Αμόχωστο, ναι. Στην επόμενη, όπου είναι η καθημερινότητα βλέπω, είναι Τουρκοκύπριος ο Βοσκός, Μιχάλη. Είναι Τουρκοκύπριος ο Βοσκός, είναι η Μεσαωρία. Ναι.
Εδώ στην περιοχή Μεσαωρίας, όταν ταξιδεύει αυτό, δεν άλλαξε τίποτα. Τίποτα. Οι εικόνες είναι ίδιες. Γιατί δεν έχτιστηκαν τίποτε. Απλώς κάποιες παραφωνίες με τις μουσουλμανικές τζαδί. Ναι, οι οποίες υψώνονται και σχίζουν τον ουρανό και δεν έχουν καμία σχέση με ακριβώς, το τοπίο. Ακριβώς. Και το επόμενο από τη Μεσαωρία, Μιχάλη. Λοιπόν, αυτό που συγκίνησε πάρα πολύ, ναι, είναι Μεσαωρία, είναι Απόστολο, είναι στο Ριζοκάρπασο. Ριζοκάρπασο. Και είναι όλη η ιστορία της απώλειας, αυτό που λέμε, του σπιτιού. Αυτό είναι ένα ταπεινό, κυπριακό, τοχικό σπιτάκι. Μάλιστα. Και όπως έκλεισε το ζευγάρι την πόρτα το 1974, ή δεν ξέρω μετά από πόσο καιρό σαν εγκλωβισμένοι έφυγαν, έμεινε αυτό το σπίτι, όπως το βλέπετε, έτσι ταπεινό. Μάλιστα. Με πολλή υπομονή και περιμένει. Και με τις γαλάζιες του πόρτες. Ναι. Στην επόμενη, παρακαλώ. Πού να βουτήξουμε εδώ και πού να βρέξουμε τα πόδια, αλήθεια. Πού είμαστε? Λοιπόν, εδώ είναι η πιο ωραία θάλασσα του κόσμου. Πού είναι? Δεν το συζητώ. Και ήμουν τυχερός, γιατί η φίλη μου η Άντρα Μανακουπάρη με πήρε στη Βουκολίδα. Α, είναι Βουκολίδα. Είναι ένα Βουκολίδα, μαγευτικό τοπίο η περιοχή όλη εκείνη. Ήταν. Γιατί? Διότι τώρα υπάρχουν χτισμένα κάτι εκτρώματα, ξενοδοχεία, τεράστια, που δεν έχουν καμία σχέση με την Κύπρο, με την Καρπαθία, με την ομορφιά αυτή που βλέπουμε. Τι θα τα άφηναν? Τέτοια χρυσή αμμουδιά θα έμενε ανεκμετάλλευτη. Στην επόμενη, παρακαλώ. Εδώ, ποια είναι αυτά τα χρυσά στάχια? Λοιπόν, αυτή η περιοχή είναι η περιοχή μεταξύ Λευκονίκου, ταξιδεύοντας προς την πλευρά τη βόρεια της θάλασσα. Ναι. Είναι κλασικό, γιατί είναι η λόφη του Πενταλαχτήλου, αλλά αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται τεριάδα. Μάλιστα. Και τον καιρό του Φέρους έχει αυτή την εικόνα που είναι όλες οι αποκρώσεις του χρυσού, του πράσινου, του γκρίζου, ναι, του μπλε κλπ. Όλα τα χρώματα της κυπριακής γης. Έτσι. Η επόμενη είναι βγαλμένη ως σαν από ταινία. Ναι, αυτή είναι από έναν τόπο που πάλι έχει ιστορία. Ναι. Γεννήθηκα στο Μόρφου και 8 χρόνια άκουα, και όποτε το άκουα φοβόμουν, μπορούσα το στομάχι μου, το χωριό Λεύκα. Μάλιστα. Το οποίο ήταν απογορευμένη περιοχή για τους Ελληνοκύπριους. Ναι. Ήταν αποκλεισμένη. Και όταν πήγα το 2003, ανακάλυψα ένας από τους πιο όμορφους κυπριακούς τόπους που υπάρχουν. Διότι είναι ένας τόπος όπου περνά μέσα από το χωριό ο ποταμός. Ο ποταμός, ναι. Άρα είναι και είναι εύφορη η περιοχή. Εύφορη πάρα πολύ. Έχει τα σπίτια είναι χτισμένα αραιά και γύρω από κάθε σπίτι είναι ένα ωραιότατο περβόλι με εσπεριδοειδή. Εις τη Λεύκα οι μορφίδες παραδέχονται ότι η Λεύκα είχε τα πιο ωραία λιαφύτικα, και μαθαίνω, τώρα που κάνω ένα δοκιμαστήριο του Μόρφου, μαθαίνω ότι οι μορφίδες γεύτηκαν για πρώτη φορά και αντέγραψαν, πήραν εμβόλια των λιαφύτικων από τη Λεύκα. Μάλιστα. Η επόμενη φωτογραφία μου δημιουργεί συναισθήματα σκληρού ονείρου, αλλά παράλληλα και μιας γαλήνης πίσω με το γαλάζιο χρώμα. Αυτή είναι η κυπριακή γη, μόλις οργώθηκε το φθινόπωρο, την Καρπαθία. Μάλιστα. Δίπλα από τη θάλασσα, όπου φαντάζομαι αυτό εδώ το χτίσμα ήταν ένα μεγάλο χτίσμα που ήταν αποθήκες. Ναι. Τσιτιρών ίσως, χαρουπιών ίσως, δεν ξέρω. Αν λάβουμε υπόψη από τη χαρουπιά την τεράστια που είναι στο πλάι, ίσως. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Πάμε και στην επόμενη, παρακαλώ. Και εδώ η εγκατάλειψη. Μιχάλη. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι βόρεια πλευρά, είναι δεξιά της Κερινιάς, βλέποντας, ναι, τη θάλασσα της Κερινιάς. Ναι. Και αυτό που μας συγκίνησε είναι αυτό που λέγαμε στην Καλύφη. Ναι. Την εποχή μας προλάβαμε και ζήσαμε να χρησιμοποιούμε τις καλύφες για να βάλουμε τα καρπούς από κάτω, να τα πουλήσουμε.
να ξεκουραστούμε κάτω από τη σκιά, να βάλουμε τα ρούχα μας για να μπορέσουμε να κάνουμε τον μπάνιο μας, γιατί δεν υπήρχαν οι μπλάς όπως τις ξέρουμε τώρα. Όχι βέβαια, και οι ομπρέλες. Ήταν τα δεν υπήρχαν ούτε ομπρέλες, ούτε... Ναι. Ήταν να βάλεις να παρκάρεις το αυτοκίνητο, να αλλάξεις τα ρούχα σου σε αυτήν την καλύφη και να τρέξεις πάνω στα χαλίκια, πάνω στα μπάνια, να κάνεις τον μπάνιο σου. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί έτσι μου θυμίζει αυτή την εποχή. Και αντιλαμβάνομαι ότι τη χρησιμοποιούν μέχρι και σήμερα, αν λάβουμε υπόψη τις πλαστικές καρέκλες που βλέπουμε. Κάπως έτσι. Ναι. Μάλιστα. Στην επόμενη, παρακαλώ. Εδώ. Λοιπόν, η κύριε Κερίνια, ναι. Δηλαδή η βόρεια πλευρά της Κύπρου, την άνοιξη είναι μαγευτική. Είναι. Δηλαδή μπορεί να δεις όλα τα στρώματα. Από αθάνατα, από ναι. Μαργαρίτες, από κυκλάμινα κλπ. Από αυτό χαμηλή βλάστηση. Είναι πολύ, ναι, αυτό είναι ένα αγριοκόρτο, δεν ξέρω πώς το λέει, που μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ήταν ένα κόκκινο με τον μπλε που μου άρεσε πάρα πολύ για αυτό το φωτογράφο. Ναι, η αντίθεση των χρωμάτων. Μιχάλη, την επόμενη παρακαλώ. Ναι. Εδώ, το χρυσό και το γαλάζιο μαζί. Πού είναι? Λοιπόν, εδώ είναι η άλλη πλευρά, η άλλη περιοχή που μοιάζει πάρα πολύ με την Καρπασία, ναι. Που είναι ο Κορμακίτης. Κορμακίτης. Δηλαδή, ταξιδεύοντας από την Κερίνια, πηγαίνοντας προς το άκρο της Κερίνιας, τα Λιβερά κλπ, είναι η Όρκα, βλέπεις αυτές τις εικόνες δεξιά σου, τη θάλασσα που βλέπετε έτσι αμυδρά που φαίνεται, ναι. και άμα δεν είχε καθαρός ο καιρός, απ' εδώ φαίνονται και τα βουνά της Τουρκίας. Ναι. Είναι αυτό. Η Καραμανιά. Η Καραμανιά. Μάλιστα. Η Καραμανιά. Μάλιστα. Στην επόμενη, παρακαλώ. Η επόμενη. Ναι. Λοιπόν, η επόμενη είναι. Είμαι πάνω στο ακροτήρι ακριβώς. Α, είσαι στο είναι η θάλασσα. Του Κορμακίτη. Και βλέπεις προς τον Κορμακίτη, προς και το χωριό. Βλέπω προς την ενδοχώρα. Προς την ενδοχώρα. Αυτά τα χτίσματα δεν είναι το χωριό. Ναι, όχι, δεν είναι. Διότι πάνω στην άκρα του Κορμακίτη το μόνο που υπήρχε ήταν τα ραντάρ του ναυτικού της Εθνικής Φρουράς. Ναι. Και νομίζω και του ελληνικού στρατού υπήρχαν δύο ραντάρ. Μάλιστα. Το οποίο το ένα ήταν του ναυτικού, του δικού μας, και το άλλο ήταν νομίζω Κύπελλάδος. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ή Κερές. Και Κερές. Τίποτα άλλο. Είναι μια άγονη περιοχή. Μαγευτική. Ναι, ωστόσο μαγευτική. Ναι. Στην επόμενη. Αυτό το πληθάρι. Λοιπόν, αυτό είναι προς την περιοχή της Άσσας Βατηλή, δηλαδή πηγαίνοντας από τον παλιό δρόμο που μαθαίναμε στο δημοτικό Άσσα Βατηλή, Λύση Κοντέα. Κάπου σε αυτή την περιοχή έχει μια περιοχή που έτσι είναι από ένα εγκαταλελειμμένο παλιά, εγκαταλελειμμένο χωριό, ή Χάνη. Μάλιστα. Όπου αυτός ο τείχος έτσι ακόμα κρατάει και στέκεται. Κρατάει εκεί. Για πόσο ακόμα ποιος ξέρει. Στην επόμενη, σαν να είναι κάδρο μέσα από αυτή την εγκατάλειψη, το δέντρο στην πίσω είναι μεριά. Είναι στην ίδια περιοχή ακριβώς. Είναι ακριβώς στην ίδια περιοχή. Ναι. Και αυτή η ελιά που είναι η ελιά της ελπίδας. Αμήν. Αμήν. Στην επόμενη, παρακαλώ, πού είναι αυτό το υδραγωγείο? Στην ίδια ακριβώς περιοχή, βλέποντας όπως πηγαίνουμε από τη Λευκοσία προς τη Λύση, ας πούμε, ναι. Στα αριστερά μας είναι ένα παλιό υδραγωγείο, το οποίο παρακαλώ καταλήγει, αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή Σαλαμίνα. Α. Είναι μεταφορά νερού. Μάλιστα. Της εποχής των Φράγκων, ναι. Κάπου εκεί. Ναι, ναι. Και στέκει έτσι, μέχρι σήμερα. Ναι, ναι. Το αναπαλαίωσαν ή στέκει από μόνο του? Όχι, έτσι όπως το πρέπει. Στέκει από μόνο του. Ναι. Το επόμενο είναι ναός, είναι εκκλησία? Όχι. Τι όχι. Είναι? Πάλι στην ίδια περιοχή, όλα αυτά που βλέπετε είναι πολύ κοντά το ένα προς το άλλο. Ναι. Είναι αποθήκη σιταριών. Αποθήκη σιταριού, μάλιστα, στην ίδια περιοχή. Χρησιμοποιείται ή είναι ερυπωμένο? Ερυπωμένο. Αυτός ο διάδρομος που βγάζει προς την ελευθερία και αυτό το γαλάζιο της θάλασσας,
Ποιος είναι στην επόμενη Αυτό φωτογραφία? είναι πιο, είναι μια επίσης εκπληκτική παραλία. Εκπληκτική παραλία. Η οποία ευτυχώς είναι προστατευμένη από την UNESCO. Είναι αλήθεια. Η παραλία του Χελώνο, τον πριν Χελώνο. Τον Απόστολο Ανδρέα. Α, γι' αυτό και δεν πειράχτηκε προφανώς. Ναι. Και έχουν κάνει αυτό το είναι ξύλινο δρομάκι που καταλήγει στην παραλία, για να μην πατάνε αριστερά και δεξιά την άμμο που πιθανώς οι χελώνες να έχουν γεννήσει τα αυγά τους. Μπορεί, ναι, ακριβώς. Λίγο πριν τον Απόστολο Ανδρέα. Λίγο πριν τον Απόστολο Ανδρέα, δεξιά. Προς τα κάτω δηλαδή, νότια ή προς τα βόρεια. Πώς? Βλέποντας προς τη θάλασσα, όπως πηγαίνεις προς τον Απόστολο Ανδρέα, στα δεξιά σου δηλαδή. Στα δεξιά. Είναι η θάλασσα στα δεξιά, είναι του κόρπου Αμοχώστου. Βλέποντας προς την Αμόχωστο, όχι προς την Τουρκία. Όχι. Μάλιστα. Απ' την κάτω μεριά. Ναι. Στην επόμενη παρακαλώ. Εδώ... Από την πάνω πλευρά, ναι. Πριν να σχολιάσουμε την επόμενη, παρακαλώ. Είναι ένας άλλος καταπληκτικός τόπος παραλία που είναι ο Παχύαμος, ο λεγόμενος. Μα ο Παχύαμος, μάλιστα. Ναι. Ο οποίος αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι και προσβάσιμος. Υπάρχουν στρατιωτικές περιοχές εκεί. Όχι, αυτό το Παχύαμος που λέγεται της Κερίνιας. Της Κερίνιας, μάλιστα. Υπάρχει και πιο πάνω στην Καρπασία. Παχύαμος. Ναι. Η επόμενη φωτογραφία δείχνει και το θυμό της φύσης. Είναι πάλι... Ναι, είναι η ίδια η παραλία των Χελώνων. Των Χελώνων. Τραβημένη από ψηλά από τον δρόμο που πάμε προς το... Είναι λίγο πριν το καντζέλι, το λεγόμενο πρώτο καντζέλι του μοναστηριού. Του Απόστολου Ανδρέα. Ναι. Το πρώτο κάγκελο που είχε ακόμα δρόμο για να φτάσεις και δεξέπηθε για εκείνο το περίφημο κέντρο. Που ξαποστάζαμε. Ναι, ακριβώς. Είδες που το θυμάμαι. Ακριβώς. Ναι. Που θυμάμαι οι μαλάδες μας και οι γεριάδες μας έκαναν τάματα να, αν γίνει αυτό, να περπατήσω να πάω γονατιστή από το πρώτο καγγέλι μέχρι τον Αποστολή. Μέχρι την εκκλησία που ήταν... Ήταν πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Πολύ μεγάλη απόσταση. Ήταν μεγάλη. Πολύ μεγάλη απόσταση. Ναι. Η επόμενη φωτογραφία είναι στην ίδια περιοχή, Μιχάλη. Είναι το ίδιο ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Βλέποντας προς δυτικά. Προβλέποντας προς δυτικά, ναι. Εδώ, πού είμαστε. Στην επόμενη. Λοιπόν, εδώ δεν είναι η φωτογραφία, απλώς την έβαλα για να πω να σχολιάσω το κόκκινο της θάλασσας. Ναι. Όταν σας είπα προηγουμένως ότι εκεί στο Καραμοστάσι, λόγω της επεξεργασίας του χαρκού, όλα τα λίμματα πηγαίναμε στη θάλασσα, αντιλαμβάνεστε τι pollution είναι, τι... Ναι. Τι μόλυνση. Ανεπίσχεν τότε ο φίλος μου ο Γιώργος ο Περδίκης δεν θα μέτρα πετελίδα. Τη μόλυνση και τη ρήπανση των υδάτων, λόγω των μετάλλων. Ναι. Μάλιστα. Η επόμενη είναι τουρκοκύπρια. Λοιπόν, ακριβώς το έβαλα γιατί ένα από τα ωραία πράγματα που αντιμετώπισα μετά το άνοιγμα των πραγμάτων ήταν οι Τουρκοκύπροι. Μάλιστα. Πολλοί από τους Τουρκοκύπριους, τους οποίους καταρχάς χαιρετάμε. Ήταν... Γιατί οι Τουρκοκύπροι πάντοτε ζούσαν μαζί με τους Ελληνοκύπριους ειρηνικά και αρμονικά. Και άλλωστε το κυπριακό πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αλλά τουρκικής εισβολής και κατοχής. Και αυτή η κυρία έχει πάνω στο, προσέξτε, στο μέτωπό της κομμένο την άκρα ενός αγκουριού. Μάλιστα. Και τη ρώτησα για ποιον λόγο και μου λέει να μου περάσει ο πονοκέφαλος. είναι αυτό που λέμε τώρα μια μέθοδος που κάνουν κάποιοι σύγχρονοι, ναι. Πώς το λέμε με τα χρυσάνου, πώς το λέμε τώρα. Για τους βοτανολόγους. Όχι, αυτοί που κάνουν με τα χέρια και τα... Α, χειροπράκτες. Χειροπράκτες και λοιπά. Εναλλακτική ιατρική. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. 1922, τα περισσότερα σπίτια τότε είχαν αυτή την κορνίζα με σίδερο στο πάνω μέρος, όπου καταγράφεται η ημερομηνία κατασκευής του σπιτιού. Αλλά εκείνο που δεν βλέπουμε είναι και τα δύο περιστέρια στη δεξιά μεριά. Εκπληκτική φωτογραφία πραγματικά. Που μου αρέσει πάρα πολύ, ο λόγος που την έβγαλα ήταν διπλός. Ο ένας είναι ότι μου θυμίζει αυτή η σιδεριά το σπίτι μου και το σπίτι πάρα πολλών. Ναι, εμένα ήταν το 1924. Ναι.
που αν δεις μπορεί τα σχήματα που σχηματίζουν τα περιστέρια να μοιάζουν και λίγο με τις καμπύλες της σιδεριάς πάνω. Σωστά. Σωστά. Κλείνουν και ολοκληρώνουν. Το ίδιο σχήμα. Αλλά πόσο τυχερός ήσουν να απαθανατήσεις αυτή τη στιγμή των δύο περιστεριών. Κανόνισα, είχα τα μέσα εγώ με τα δύο περιστεριών. Στην επόμενη παρακαλώ, αν έχει νεοσύνη. Εδώ που είναι αυτό που είναι σαν έλος. Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν μια ωραία έκπληξη για μένα. Διότι είμαι πάνω στον πεταλάκτηρο ακριβώς. Μόλις είχε βρέξει το βράδυ και πάνω στο βουνό είδα μια μικρή λίμνη που μου έκανε εντύπωση ότι πάνω στον πεντελάκτηρο είχε μια πλίμνη. Μάλιστα. Αυτή η φωτογραφία είναι περίπου πίσω από τον Άγιο Ιλαρίωνα πηγαίνοντας προς δυτικά. Δυτικά. Αντιλαμβάνομαι λόγω και της αρκετής βροχόπτωσης αν μαζεύτηκε τόσο νερό στην περιοχή εκεί. Ναι, γιατί είναι ναι, και βουνό, ναι. Οπότε υπάρχει η ροή του νερού. Στην επόμενη παρακαλώ, πού είναι τόσο ψηλά και πώς είναι σαν τελεφερίκ, πού είσαι. Βέβαια αυτές είναι γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος. Ήταν απόγευμα, είμαι στον απεντελάχτυλο και βλέπω την αντανάκλαση του ήλιου που πάει να δύσει μέσα στον κόρπο μόρφου. Α, μάλιστα. Δηλαδή είσαι στην κορυφή του πενταδακτύλου, έτσι φαίνεται η κάτω μεριά της Μεσαωρίας και η περιοχή Μόρφου από εκεί ψηλά, ε? Η περιοχή Μόρφου, ναι. Ναι. Ακριβώς. Στην επόμενη παρακαλώ. Ναι. Αυτός ο δρόμος που οδηγεί η αλήθεια και που θα έπρεπε αυτός να οδηγεί. Αυτός ο δρόμος είναι ούτε καν αυτό που λέμε παλιός δρόμος Βαροσού. Είναι ο πιο παλιός. Ο παλιός δρόμος Βαροσού, ο πρώτος. Ο πρώτος άσφαλτος. Μάλιστα, από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι όσο και αφορούσε ένα παλιό αυτοκίνητο. Ένα παλιό αυτοκίνητο. Ναι. Ναι, και βέβαια χρησιμοποιείται για χρόνια. Και τα χόρτα καταδεικνύουν την εγκατάλειψη. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η κατάσταση όπου δεν χρησιμοποιείται οποιαδήποτε κατεχόμενη περιοχή παρόμοια θα είναι η εικόνα, Μιχάλη. Ναι. Στην επόμενη παρακαλώ. Και αυτή η αντίθεση και το σχήμα οξύμορο. Είναι αυτό που θέλω να πω ότι το κόκκινο το μοφ, ή αυτό το χρώμα που βλέπουμε, αυτό, το κακόγουστο, δεν έχει καμιά σχέση ναι. Ούτε με τους τουρκοκύπριους, ούτε και με τους ελληνικοκύπριους. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να χτίστηκε από Κύπριο. Από Κύπριο όχι. Σίγουρα. Ούτε από Ελληνοκύπριο, ούτε από Τουρκοκύπριο. Και ονόν νοήτο. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και όμως μπροστά είναι το παραδοσιακό κυπριακό σπίτι. Έτσι. Αυτό μου έκανε εντύπωση, αυτό ήθελα να καταγράψω, να δω τι καταστροφή γίνεται στην πατρίδα μας. Και μια και μιλάς για καταστροφή, για να δούμε τις καταστροφές στα νεκροταφεία, γιατί η επόμενη φωτογραφία αυτό καταδεικνύει και τη βεβήλωσή τους. Πηγαίνοντας προς την περιοχή Βατιλής, Άσσας κλπ. Ναι. Μπήκαμε σε ένα νεκροταφείο και έδωσα πάνω στον τάφο του Τεύκου Ανθία. Μάλιστα. Του ποιητή. Που από ό,τι θυμάμαι το όνομά του δεν ήταν Τεύκου Ανθία, ήταν κάτι άλλο, ήταν το ψευδόνυμο του. Μάλιστα. Αδέρφια, να με φωνάζετε κάθε φορά που θα έχει αγώνα για ό,τι νέο και πιο μεγάλο και θα ξυπνώ από τον τάφο μου στα γιορτινά ντυμένος. Να σέρνουμε τις νίκες στο χορό, να τραγουδάμε στη λιγερή γαλανομάτα λευτεριά, πλάτινε η σκέψη τη ζωή τόσο πολύ, που έκανε ο άνθρωπος τη γη και όλο το σύμπαν σπίτι. Χωρίς σχόλιο. Ακριβώς. Χωρίς σχόλιο. Η επόμενη παρακαλώ, που είναι μια συνέχεια της προηγούμενης που είχαμε δει στην περιοχή Κορμακίτη. Ναι, είναι δηλαδή αχτίσματα από διαφορετικό. Μάλιστα. Διαφορετικό λινιά. Και η επόμενη, αυτά πάλι τα ελίπια. Από την ίδια περιοχή, είναι Κόρμακι τη. Ναι. Βλέποντας προς Κερίνια. Αυτό τι είναι που βλέπουμε δεξιά, είναι αφημένο. Είναι βομβαρδισμένο αυτοκίνητο. Βομβαρδισμένο αυτοκίνητο από το 1974. Ναι. Φαντάζομαι.
Μάλιστα. Και έμεινε από εκεί τότε. Ναι, ναι. Αλλά είναι, εμένα μου, μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω τις διάφορες γωνιές της Κύπρου, δηλαδή από δεξιά, από αριστερά, ναι, από βόρεια, από νότια, από πάνω, από κάτω. Και να βλέπεις όλη αυτή τη ροσιρά από τον Κουρμακίδη. Μαγεία. Μαγεία. Πάμε εκεί που ενώνεται η θάλασσα της Κερίνιας με τη θάλασσα του Ακάμα. Όχι του Ακάμα. Όχι του Ακάμα. Του Κόλπου Μόρφου. Του Κόλπου Μόρφου, με συγχωρείς. Εκείνο το σημείο που συναντώνται οι δύο θάλασσες και εκείνο το μικρό νησάκι στη μέση που τις χωρίζει. Ε? Ναι. Ναι, 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 ακριβώς. Εδώ είναι ακριβώς το άκρο του ακροτηρίου του Κορμακίτη. Δεξιά είναι η Κερίνια, αριστερά είναι ο Κόλπος Μόρφου και απέναντι είναι η Τουρκία βασικά. Ναι, βέβαια. Είναι. Στην επόμενη, επίσης Τουρκοκύπριος με τα ζώα του. Εδώ είναι ο δρόμος που πάμε προς τα Λιβερά, προς το ακροτήριο του Κορμακίτη. Ναι. Όπως ήταν φαίνεται, τότε. Δεν αλλάξει τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή, μα φαίνεται ο δρόμος φαίνεται και ο βοσκός και τα ζώα του. Και η επόμενη είναι πάλι η άκρια του Κορμακίτη, Μιχάλη. Ακριβώς από πιο πίσω ακόμα. Ναι. Το ακροτήριο. Ε? Ναι. Η επόμενη φωτογραφία είναι τρακτέρ, γεωργικές εργασίες. Εδώ είναι η Μεσαωρία. Μεσαωρία. Δύση του ήλιου. Ναι. Και βοήθησε να δω αυτό τη σκόνη που έβγαζε το τράκτορ που όργωνε την Μεσαωρία. Το τρακτέρ που όργωνε. Είναι μια εικόνα η οποία παραμένει ίδια για χρόνια. Ναι. Στην επόμενη παρακαλώ, αυτό το χρυσό και γαλάζιο. Και αυτό το δέντρο που κομμένει. Εδώ την έβαλα συνειδητά, είναι πάλι προς την περιοχή Κορμακίτη. Ναι. Φαίνονται, αν δεις προσεκτικά, φαίνονται τα βουνά της Τουρκίας. Ναι, πίσω είναι τα παράλια της Τουρκίας. Όταν ο καιρός είναι καθαρός, φαίνονται. Και όταν ο καιρός ήταν και ήσυχος και ακόμη πιο καθαρός, οι παππούδες μας έλεγαν ότι άκουγαν και τα κοκόρια από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Ακριβώς. Ακριβώς. Στην επόμενη. Αυτός ο χρυσός αντικατοπτρισμός του ήλιου που είναι. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου, συγγνώμη γιατί είμαι πολύ επηρεασμένος, αλλά παρακαλώ. Είναι η αγαπημένη μου θάλασσα, είναι ο Κόλπος Μόρφου, όπως φαίνεται από το Διόρειος. Άρα στο βάθος είναι το Τρόοδος. Μάλιστα, η Τηλυρία. Άρα εσύ είσαι από τις κατεχόμενες περιοχές, από την αποδόμερια. Είναι ακριβώς. Ναι, ναι. Ακριβώς. Ναι, ναι. Ακριβώς. Εδώ που είμαστε, αυτά τα αρχαία. Είμαστε Σαλαμίνα. Η Σαλαμίνα, όχι η παραδοσιακή Σαλαμίνα που ξέρουμε, ναι, η οποία είναι στα αριστερά του φωτογράφου, είναι η αριστερά μου. Είναι, ξεχάσω τώρα, Καμπάνα νομίζω λέγεται. Ναι. Όλα αυτά δεν είχα ιδέα, γιατί ούτε στο εκδρομές μας που μας παίρναν, μας έπαιρναν σε αυτό το σημείο, μας έπαιρναν στην κλασική, κλασική αγορά της Σαλαμίνας και στο αμφιθέατρο. Αυτός ο στόχος μου το δουλάρισε η Μαροσότη Σαλιάννα Μαραγκού. Μάλιστα. Η επόμενη φωτογραφία μιλάει από μόνη της. Πώς κατάφερες και μπήκες σε βάρκα όμως και φωτογράφησες την περιοχή και λοιπόν, το κάστρο της Κερίνιας από τη θάλασσα προς τα μέσα. Λοιπόν, εδώ ήταν η ψυχή μου μαύρη την ημέρα που το έκανα. Έκανα μετά το ντοκιμαντέρ για τον Βασίλη Βασιλικό. Ναι. Το γνωστό συγγραφέα. Ναι, ναι. Ο οποίος ήταν δίπλα μου μέσα στο καϊκί εκείνη τη στιγμή. Επισκεφτήκαμε τη Σαλαμίνα, την Κερίνια και λοιπά. Ήταν ένα ντοκιμαντέρ για την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, ήταν μια παραγωγή της ΕΡΤ και βοηθούσε το κράτος για αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και εμείς είμαστε το συνεργείο που βοηθούσαμε. Ναι. Και παρόλο ότι δεν συμφωνώ με αυτό που έκανα, το έκανα για επαγγελματικούς λόγους. Μπήκαμε σε ένα πλοιάριο και κάναμε γυρίσματα και εγώ έπιασα την ευκαιρία και φωτογράφησα, ναι, το αγαπημένο κάστρο της Κερίνιας. Μάλιστα. Ένιωσα λίγο όπως ένιωθαν ο Καριόλου ψάχνοντας το ναυάγιο. Ναι. Ένιωσα όπως ένιωθαν οι κινηματογραφιστές που έκαναν τότε το ωραίο ντοκιμαντέρ για το ναυάγιο της Κερίνιας. Μάλιστα.
Έκαιρσα όπως έκαιρσα αυτοί που έκαναν οι μοιραίες με το Peter Sellers, δεν ξέρω για ποιον λόγο την έκαναν, λέγονται πολλά. Αυτά. Και κάπως έτσι θα την έβλεπαν και αυτοί που ήρθαν και εισέβαλαν το 1973. Έτσι. Ο επόμενος δρόμος είναι αυτός που κατεβαίνει από το Μεταδάχτυλο για να καταλήξει στη Λευκοσία. Ακριβώς, είμαι πάνω ακριβώς από την οπωσδοπογάνηση της Κερίνιας το λεγόμενο. Ναι. Και αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος που πάει προς την, Λευκοσία. Ο σημερινός δρόμος, ε. Ο σημερινός δρόμος, ναι. Μάλιστα. Ο δρόμος που πήγαινα παλαιότερα από τη Λευκοσία στην Κερίνια δεν είναι αυτός. Είναι ένας που είναι στα δεξιά αυτού του δρόμου. Μάλιστα. Στην επόμενη, πού είμαστε, σε ποια παραλία και τι είναι αυτά που βλέπουμε αφημένα. Εδώ είναι η περιοχή Σιριανοχωρίου. Μάλιστα. Η θάλασσα του Σιριανοχωρίου, ναι. Απέναντι είναι το Τρόδος. Μάλιστα. Και δεξιά αυτά τα πράγματα τα δύο οι όγκοι. Ναι. Δεν κατάλαβα ποτέ μου τι είναι. Μήπως είναι κάτι τεράστια. Αυτά που δένουν πάνω τους κάβους τους στα πλοία ίσως. Μπορεί. Μάλιστα. Αλλά δεν έρχονται τα πλοία εδώ. Ίσως να χρησιμοποιούν το για κάποια φάση. Επίσης να πω ότι εδώ, σε αυτή τη θάλασσα, βγήκε κάποτε πριν το 1974, γύρω στο 65, φάλαινα. Μάλιστα. Που διηγούνται μορφίτες. Και λίγο πιο δεξιά, δηλαδή πίσω από τον φωτογράφο, ήρθε η αλήθεια μου Ιουκλάκη και γύρισε την ταινία Νατάσα, υπολογαγός Νατάσα. Μάλιστα. Και βέβαια ο ήλιος που πάει να δύσει ψηλά πάνω στον Τρόδος, εκπληκτική ναι. λεπτομέρεια και σε συγχαίρω. Από την αρχή είπα ότι αυτές οι φωτογραφίες είναι για πολλά βραβεία. Στην επόμενη φωτογραφία παρακαλώ. Εδώ, αυτό το πράσινο όλο. Αυτό εδώ είναι, καθαράς είναι σημαντική όλη δική μου. Ναι. Μεγάλωσα και είδα, είναι το περβόλι μου. Α, το περβόλι. Είναι το περβόλι μας στο Σιριανοχώρι. Όπου φαίνεται. Εκεί που μεγάλωσε. Εκεί, εδώ μεγάλωσα. Μάλιστα. Εδώ γνώρισα το νερό, γνώρισα την Τισάν, εδώ γνώρισα τη διάθρηση, εδώ γνώρισα το πορτοκάλι, το μαντορίνι. Μάλιστα. Εδώ γνώρισα τα μόσφυλα, τα φύκα. Εδώ ήταν τον πατέρα μου και είδα πώς οι υπερβολάριδες, οι μορφίτες δάμασαν τους αμόλοφους της περιοχής και τους έκαναν παράδεισο. Μάλιστα. Και κατάληξε του μόρφου το 1974 να είναι ένας από τους πιο μεγάλους πνεύμονες της οικονομίας της Κύπρου. Ναι. Θα καταλήξουμε με αυτόν τον δρόμο που εύχομαι την επόμενη φορά που θα μιλάμε να μας οδηγήσει στις κατεχόμενες περιοχές ελεύθερους αυτή τη φορά και στην επόμενη που είναι ακριβώς η ίδια, παρακαλώ. Και αυτές οι φωτογραφίες είναι επιστρέφοντας από την Καρπαθία, από τον Απόστολο Ανδρέα, έβρεχε ναι. και ήταν και στο βάθος της Δύση. Δηλαδή, αν πάμε και στην επόμενη, νομίζω. Μάλιστα, είναι και η τελευταία. Ναι, ναι. Μάλιστα. Βλέπεις ότι είναι φρεσμένος ο δρόμος ναι. και ήταν μαγικό. Δηλαδή, έβγαζα φωτογραφίες συνέχεια. Θεωρώ ότι η Καρπαθία, όπως και ο Ακάβας, είναι από τους τόπους που επειδή δεν αγγίχθηκαν ακόμα από τον κόσμο, παραμένουν όπως τους αφήσαν οι παππούδες μας και ο Θεός να σέπει να μείνουν έτσι. Μακάρι. Ούτως ώστε όταν πάμε πίσω μαζί με τους Τουρκοκύπριους να ζήσουμε μαζί ελεύθεροι μακριά από κατοχές. Ορθόν, μαζί με τους Τουρκοκύπριους. Από καρδιάς σε ευχαριστώ, ολοκληρώθηκε ο χρόνος μας που έχεις αυτή την καλοσύνη και την τιμή προς εμάς να παρουσιάσουμε αυτό το υπέροχο φωτογραφικό υλικό. Ο Θεός να σου δίνει δύναμη. Θα περιμένω την επόμενη εισήγησή σου. Μιχάλη. Απλώς να επαναλάβω ότι η φωτογραφία, ο κινηματογράφος είναι μια τέχνη που μας βοηθά είναι. Να καταγράφουμε τις μνήμες μας. Ναι, είναι. Και οι μνήμες μας είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορούν να μας πάρει κανένα. Ούτε ο Ερντογάν, ούτε ο Μπλερ, ούτε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά. Ολοκληρώνεται ο χρόνος μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί, 2 ώρες ραδιόφωνο, 97,2, 8 με 10 στο πρώτο πρόγραμμα. Και στη συνέχεια άλλη μια ώρα τηλεόραση, όπως και σήμερα. Εκ μέρους όλων των καλών συναδέλφων πίσω από τις κάμερες, χιλιάδες θα ευχαριστώ σε όλους εσάς και σήμερα που επιλέξατε αυτή την ώρα να μας κάνετε τηλεοπτική συντροφιά. Μας τιμά η παρουσία σας. Γεια χαρά.